Μεγάλη η πίεση από τη γρήπη στα νοσοκομεία και αυτό λόγω της έξαρσης που υπάρχει αυτή την περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ηλικιωμένοι κολλούν συγκητιακό ιό που εντοπίζεται κυρίως στα μικρά παιδιά και μεταφέρονται σε βαριά κατάσταση στα νοσοκομεία. Όσον αφορά και τον κορονοϊό και την γρήπη, κυρίως η Ι1Ι1 είναι η γρήπη και τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, τον RSV, ο οποίος είναι κυρίως στις μικρές ηλικίες, στις παιδικές ηλικίες, αλλά λόγω του ότι τα φέρνουν το παιδιά στο σπίτι, μπορεί να κολλήσουν και κάποιοι ηλικιωμένοι, παππούδες, γιαγιάδες, και σε αυτούς να είναι ιδιαίτερα βαριά η εικόνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να τα προλάβουμε όλα αυτά, και το λέμε και εμείς συνέχεια και το λέγαμε και από πριν γίνει η έξαρση όλης αυτής της πανδημίας, είναι ο εμβολιασμός για τη γρήπη κατά βάση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο κορονοϊός έχει πλέον υποχωρήσει σημαντικά. Αντίθετα, η γρήπη οδεύει προς την κορύφωσή της. Θα είχε υποχωρήσει κι αυτή, εάν δεν είχε φουντώσει ξανά εξαιτίας της επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ναι, γιατί εκεί οι μαθητές κολλάνε εύκολα, γίνανε και πολλές εκδρομές και υπήρχαν και τις γιορτές συναθρήσεις και τα παιδιά δεν είναι εμβολιασμένα και μετά το μεταφέρουν αυτό και στην οικογένεια και όσοι είναι ανεμβολιαστοί κολλούν. Πάντως τα τελευταία 2 χρόνια παρουσιάζεται μια έξαρση στα αναπνευστικά νοσήματα που οφείλεται στο εξής. Γενικώς τις δύο αυτές χρονιές, αυτή και την προηγούμενη, λόγω της πανδημίας που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία είχαμε μία απομόνωση, μειώθηκε, μπορούμε να πούμε, λίγο το ανοσολογικό φορτίο και τώρα οι άνθρωποι και ο πληθυσμός ο γενικός είναι πιο ευάλωτος σε αυτές τις ιώσεις. Οπότε ναι, αυτές τις 2 χρονιές έχουμε βιώσει μία έξαρση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τις χρονιές πριν τον COVID. Υψηλά είναι και τα ποσοστά στρεπτοκοκκικών λοιμόξεων που εντοπίζονται στους ενήλικες που εμφανίζονται κυρίως με φαρυγκοαμυγδαλίτιδες. Οι διεισδυτικές στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, που είναι και οι πιο επικίνδυνες, είναι πολύ πιο σπάνιες. Στους ενήλικες συμβαίνουν, όχι τόσο συχνά όσο στα παιδιά. Στα παιδιά συμβαίνουν. Και συνήθως δεν είναι κολλητικές, γιατί πολλοί φοβούνται, γιατί ο στρεπτόκοκκος είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται στη φυσιολογική χλωρίδα του στόματος. Στους ενήλικες είναι επικίνδυνο, εντός εισαγωγικών, όταν υπάρχει κάποια βαλβιδοπάθεια που το ξέρει ο ενήλικας και γι' αυτό παίρνει προφυλακτικά αντιβιώσεις όταν κάνει κάποια οδοντιατρική επέμβαση ή όταν κάνει κάποια άλλη επέμβαση. Αυτοί δηλαδή που έχουν το πρόβλημα το συγκεκριμένο, που μπορεί ο στρεπτόκοκκος να επηρεάσει την καρδιά τους και να τους κάνει μυοκαρδίτιδα και οτιδήποτε άλλο και επιπλοκές, αυτοί το γνωρίζουν. Αλλιώς είναι μια απλή λίμωξη που συνήθως δεν είναι και ευρύτατα διαδεδομένη στους ενήλικες. Πιο πολύ τα παιδιά φοβόμαστε μην κάνουν στρεπτόκοκκο.